με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Συσανίου και Σιατής της. Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Συνεχίζουμε και σήμερα με μία ακόμα εκπομπή αφιερωμένη στον ογκόληθο, όπως λέμε, της σερβικής αγιώτας, ο Σιονικόλαο Βελιμίροβιτς. Αναλύουμε τον δεύτερο τόμο των επιστολών του από τις εκδόσεις Εν Πλώ, που τιτλοφορείται Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, δεν φτάνει μόνο η πίστη, οι Ιεραποστολικές Επιστολές Β. Βρισκόμαστε στην επιστολή 174, η οποία απευθύνεται σε κάποιον Αμερικανό, Ιωάννη, σχετικά με το ποιον πρέπει να εμπιστευόμαστε. Περιγράφεται πως κάποιος από τους εκεί πολίτες, υπό τον τίτλο του επιστήμονα, μάζευε χρήματα από όλους και από εσάς για να κατασκευάσει φτερά για να μπορεί να πετάει κάθε άνθρωπος. Οι άνθρωποι τον εμπιστεύτηκαν και του έδιναν, ώσπου τελικά φάνηκε ότι σας ξεγέλασε όλους και σαν είχε κάποια αόρατα φτερά εξαφανίστηκε από την κοινωνία. Φαντάστε πόσοι αφελείς υπήρχαν άνθρωποι. Εντάξει, και ξέρετε όλοι αυτοί που πιστέψαν ότι μπορούν να αποκτήσουν φτερά για να πετάνε, είναι αυτοί που λένε ότι δεν υπάρχει Θεός. Δεν διαπορείται το προφανές, ναι, και δέχονται τη φαντασία ότι μπορούν να πετάνε με φτερά. Δεν ξέρει ο άνθρωπος σήμερα σε τι να πιστεύει και ποιο να εμπιστεύεται. Έτσι τελειώνεται το γράμμα σας. Και εδώ κάποιοι βαπτισμένοι άνθρωποι καμιά φορά ρωτούν σε τι να πιστεύουν. Και βαπτισμένοι, εύκολα θα απαντήσουμε σε αυτό όταν πρώτα κατοχυρώσουμε ποιον μπορούμε να εμπιστευόμαστε. Ποιον μπορούμε να εμπιστευόμαστε λοιπόν? Εμείς ευκολότατα εμπιστευόμαστε εκείνον που θα δείξει αυτά τα τρία χαρακτηριστικά: ειλικρίνεια, γνώση και αγάπη. Και τα παιδιά ευκολότατα πιστεύουν στους γονείς τους, αφού είναι βέβαια για τη δική τους ειλικρίνεια, τη γνώση και την αγάπη προς αυτά. Έτσι και εμείς πιστεύουμε τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, επειδή είμαστε βέβαιοι ότι είναι αληθινός, ότι γνωρίζει και ότι μας αγαπά. Πιστεύετε μη, Ιωάννου 14:11, έλεγε στους μαθητές. Και οι μαθητές άφησαν τις δουλειές τους, έτσι αμετεωρίστως όπως λέμε, δηλαδή, εν το άμα και το θάμα, με το που είπε ο Χριστός μας, δηλαδή ακολουθήστε με, αμετεώριστε οι μαθητές, αφέντες άπαντα ακολούθησαν αυτό. Δεν υπήρξε μετεωρισμός δηλαδή στη φαντασία τους, διψυχία έτσι στην καρδιά τους, διψυχία στη βούλησή τους. Αμέσως αφού το έπεσε, ακολουθούμε. Γιατί όπως ο Πέτρος, έτσι, όταν του είπε ο Χριστός ξαναρίξε τα δίχτυα, αμέσως του λέει, εγώ δεν έπιασα καθόλου ψάρια όλη τη νύχτα, ψαρεύοντας, επί το ρήματί σου χαλάζω το δίχτυο. Το είπες, θα γίνει. Όπως και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ο οποίος, αφού τον συνάντησε ο Χριστός στο τελώνιο και του είπε ακολούθησέ με, τον ακολούθησε χωρίς να κάνει τον παραμικρό λογισμό. Αυτή η μακάρια, η αμετεώριστη υπακοή και η προσήλωση στο Θείο θέλημα είναι πολύ μεγάλο δώρο από το Θεό, αδελφοί μου. Και οι μαθητές άφησαν τις δουλειές τους και τον ακολούθησαν επειδή τον εμπιστεύονταν. Εμείς εμπιστευόμαστε τον αμαξά με τον οποίο στο σκοτάδι συμφωνούμε να μας πάει όπου θέλουμε. Εμπιστευόμαστε τον άγνωστο ξενοδόχο ότι δεν θα μας δηλητηριάσει όταν μας δίνει τροφή και ποτό. Εμπιστευόμαστε τον άγνωστο φιλοξενούμενο που δεχόμαστε σπίτι μας ότι δεν θα μας σκοτώσει και δεν θα μας ληστέψει. Εμπιστευόμαστε τον βοσκό στο σταυροδρόμι όταν μας δείχνει το δρόμο. Εμπιστευόμαστε τον τυχαίο ζητιάνο ότι όντως είναι φτωχός και του δίνουμε ελεημοσύνη. Και εκατοντάδες άλλους άγνωστους ανθρώπους καθημερινά εμπιστευόμαστε, παρόλο που δεν έχουμε αποδείξεις ούτε περί της ειλικρινιάς τους, ούτε περί της γνώσης τους και ελαχιστότατα περί της αγάπης τους προς εμάς. Ολόκληρη η ζωή μας αποτελείται από εμπιστοσύνη. Εάν ξεγράψετε αυτή την εμπιστοσύνη, φρενάρετε όλη την ανθρώπινη ζωή. Όταν λοιπόν εμπιστευόμαστε καθημερινά τον γνωστό και τον άγνωστο, πώς να μην εμπιστευόμαστε τον αξιοθαύμαστο Χριστό, στον οποίο δεν υπήρχε πλάνη, ο οποίος επιβεβαίωσε τη γνώση του με δυνατά έργα και θαύματα και μαρτύρησε την αγάπη του προς εμάς με τα πάθη στον Σταυρό και τον θάνατο? Και όταν πιστεύουμε εκείνον,
εύκολα θα πιστεύουμε σε όλα εκείνα που αυτός είπε, αποκάλυψε, διέταξε και υποσχέθηκε. Όπως γενικά κατά την καθημερινή πίστη σε απλά πράγματα, έτσι και στην πίστη όσον αφορά τα ουράνια μυστήρια, πρώτα πρέπει να αναρωτηθεί ο άνθρωπος ποιον να πιστεύουμε και αμέσως μετά τι να πιστεύουμε. Να πιστεύουμε λοιπόν το Χριστό και την Εκκλησία του, μας λέει ο Άγιος εδώ. Η ευλογία του Χριστού σε εσάς και στη μικρή οικογένειά σας. Επιστολή 175 στον κύριο Οικονόμο για την εκκλησιαστική λαμπρότητα. Σας είναι αδιανόητο γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία επιτρέπει τόση εσωτερική λάμψη, πολύτιμες εικόνες, ασημένια καντήλια, χρυσά δισκοπότηρα, ακριβά άμφια και άλλα ακριβά πράγματα. Επειδή θέλει όλη αυτή η εκθαμβωτική λάμψη να θυμίσει στους ανθρώπους την αιώνια λάμψη των ουρανών. Να τους τραβήξει έστω και για μια στιγμή από τη γήινη αθλειότητά τους και να τους προειδοποιήσει για εκείνον τον άλλο κόσμο, την ουράνια πατρίδα τους, το βασίλειο της αιώνιας ευτυχίας και της αιώνιας χαράς. Να τους παρουσιάσει όσο είναι δυνατό στη γη με τρόπο υλικό και συμβολικό εκείνη την πολυτέλεια και εκείνον τον πλούτο που είναι γεμάτος ο πνευματικός κόσμος και με τα οποία πρέπει να γεμίζει η ψυχή του χριστιανού που είναι κλεισμένη στο σώμα, όπως είναι κλεισμένη μέσα στους πέτρινους τοίχους του ναού όλη εκείνη η λάμψη. Δηλαδή όλα αυτά έχουν μία σήμαση
πνευματική. Αλλά καμιά φορά εμείς με μια οικονομικίστικη διάθεση, έτσι, με μια διάθεση τσιγκούνι λογιστή, έτσι τα μετράμε όλα σύμφωνα με τα πάθη μας. Λοιπόν, όχι ότι δεν υπάρχουν υπερβολές καμιά φορά, και από εμάς τους κληρικούς υπερβολές, αλλά πρέπει να πηγαίνουμε στο βαθύτερο νόημα των πραγμάτων, έτσι να φτάνουμε στον πυρήνα του γεγονότος, διότι όλη αυτή η λαμπρότητα, έτσι, εικονίζει εκείνη τη μέλουσα δόξα, τη βασιλεία, τη δόξα, τη χαρά, την αγάπη, την ελπίδα, την πίστη, η οποία μας έρχονται από το μέλλον και μας λούζουν κυριολεκτικά ως άξιες ενέργειες στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Έχω υπόψη μου μία διδακτορική διατριβή, δεν θυμάμαι τώρα με τον συγγραφέα, η οποία ασχολιόταν με αυτό το θέμα, είχε κατατεθεί στο Παρίσι, δεκαετία του 70, λοιπόν, το χρώμα στη Θεία Λατρεία. Και αδελφοί μου, προσπαθώ να τη βρω, δεν μπορώ να τη βρω όμως. Να δούμε τι ανακάλυψε μέσα από τους πατέρες αυτός ο άνθρωπος, το χρώμα στη Θεία Λατρεία. Γι' αυτό λοιπόν, να μην σκανδαλιζόμαστε, γιατί συνήθως αυτό που σκανδαλίζεται έχει το σκάνδαλο μέσα του. Όμως, αυτό είναι μόνο μια γενική παρατήρηση. Το κάθε πράγμα ξεχωριστά, κάθε σχήμα, κάθε χρώμα, κάθε διακόσμηση έχει στον Ορθόδοξο ναό ιδιαίτερη πνευματική σημασία. Συνολικά και ξεχωριστά λοιπόν, όλα αυτά συμβολικά εκφράζουν τη διδαχή για την οδό της σωτηρίας, το σωτήριο δράμα της ζωής του Χριστού, τις υποσχέσεις του Χριστού ή κάποιο μυστήριο του ουράνιου βασιλείου. Εσείς νομίζετε πως όλα αυτά μπορούσαν να μεταμορφωθούν σε ψωμί και να φαγωθούν? Διότι ένας που τα κρίνει όλα, έτσι, μέσα από το οικονομικό ενδιαφέρον, έτσι, και μέσα από τον λογισμό αυτόν τον οικονομικίστικο που είπα προηγουμένως, σκέφτεται μόνο ότι θα φάει και τι θα πιει. Τα μεταφράζει όλα σε ψωμί και σε φαΐ. Άρα πολύ σωστά τη βγάζει αυτό το σαράκι αυτού του πάθους ο Άγιος μέσα από αυτά που γράφει, σε όσους έτσι κακοπροαίρετα τα βλέπουν όλα αυτά. Και όταν φαγωθούν, τότε τι? Εάν το σώμα φάει την πνευματική τροφή, με τι θα τραφεί η ψυχή? Άραγε, δεν ακούσατε εκείνο που άκουσε ολόκληρος ο κόσμος, πως οι άθροι της Μόσχας όλα αυτά τα μεταμόρφωσαν σε ψωμί και τα έφαγαν, κι όμως τώρα πεινούν, και μάλιστα πεινούν έτσι όπως στη Ρωσία δεν πεινούσαν ποτέ από την εποχή του Ασκόλδου και του Δήρου? Ου και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, Ματθαίος 4:4. Εκτός από τον σωματικό άρτο χρειάζεται και ο πνευματικός. Όλα τα πράγματα στον Άγιο Ναό με τη σημασία τους αποτελούν την πνευματική τροφή για τις ανθρώπινες ψυχές. Βέβαια και επί εποχής Σάρων, να λέμε την αλήθεια, είχαν δημιουργηθεί πολλές αγρότητες και έτσι υπήρχε μια ιδιότυπη νομεκλατούρα, έτσι, προνομιακή τάξη άλλου χρώματος και άλλου πνευματικού προσανατολισμού, η οποία επιβίωνε και μάλιστα περνούσε πολύ καλύτερα από τους στόχους. Πράγμα που έχει σχολιάσει και ο δικός μας νεοκαταταγής Άγιος Παΐσιος. Λοιπόν, γι' αυτό επέτρεψε ο Θεός όλη αυτή τη λέλαπα του κομμουνισμού. Έτσι, για να ξεκαθαρίσει και μερικές καταστάσεις που κακώς είχαν δημιουργηθεί επί τσάρων, αν τα λέμε όλα. Μπείτε βαθύτερα στη χριστιανική διδασκαλία, η οποία για εμάς τους ταξιδευτές της γης είναι σημαντικότερη από όλες τις άλλες διδασκαλίες και θα καταλάβετε. Και καταλαβαίνοντας θα πετάξετε τις τωρινές σκέψεις σας και θα τις αντικαταστήσετε με ορθές σκέψεις. Ειρήνη σε εσάς και ευλογία. Thank you.
Επιστολή 176, πάλι στον κύριο οικονόμο για την εκκλησιαστική λάμψη. Φαίνεται αυτός έχει έμονο λογισμό με την εκκλησιαστική λάμψη των ακολουθιών, επομένως ο Άγιος μας προσπαθεί να τακτοποιήσει το λογισμό του. Στο προηγούμενο γράμμα μου απαντάτε πάλι με ερώτηση. Θα ανεχόταν ο Χριστός τόση λάμψη στην εκκλησία? Οπωσδήποτε. Το ανεχόταν και τότε, θα το ανεχόταν και τώρα. Τότε υπήρχε στα Ιεροσόλυμα ο ναός του Σολομώντα, ένα από τα σπάνια θαύματα της αρχιτεκτονικής και πολυτέλειας στον κόσμο. Τούτος ο ναός είχε περισσότερο χρυσό και πολύτιμες πέτρες εσωτερικά από ό,τι έχουν σήμερα όλοι οι χριστιανικοί ναοί στα Βαλκάνια. Και όλων των οίκων περιέσχε χρυσίο έως συντελείας παντός του οίκου. Γάμα Βασιλειών 6:22. Σε αυτό το ναό έμπαινε ο Χριστός πολλές φορές, όμως ποτέ δεν εξέφρασε τη δική σας σκέψη ότι θα έπρεπε όλα αυτά να μεταμορφωθούν σε ψωμί και να φαγωθούν. Βέβαια δεν λέει αυτό ο άνθρωπος, να μεταμορφωθούν αυτά σε ψωμί και να φαγωθούν, αλλά ο πυρήνας της σκέψης του είναι τελικά φιλαργυρία και γαστριμαργία. Αυτό του λέει ο Άγιος. Αυτός προέβλεψε την κατάρρευση αυτού του ναού και ο ναός καταστράφηκε, αλλά όχι εξαιτίας του χρυσού στο ναό, αλλά εξαιτίας της λάσπης στις ανθρώπινες ψυχές. Εμένα με ευχαριστεί που δείχνετε ελεήμων προς τους φτωχούς, αλλά ακόμα περισσότερο θα με ευχαριστούσε εάν δείχνατε ελεήμων με τη δική σας περιουσία και όχι των άλλων. Δεν θα ήθελα να σας δω όμως την ίδια πλευρά με τον Ιούδα. Θα θυμάστε πως ο Ιούδας θέλησε κάποτε να φανεί πιο ελεήμων από τον Χριστό. Διαβάστε το 12ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Κάποια γυναίκα πήρε ένα μπουκαλάκι με πολύτιμο μύρο νάρδου και άλυψε τα πόδια του Ιησού. Ο Ιούδας, ο οποίος αργότερα πρόδωσε το δασκαλό του για τα λεφτά, θύμωσε και φώναξε. Φυσικά θύμωσε και φώναξε από φθόνο. Δεν είναι φθόνος γαρουκίδη, προτιμά το συμφέρον. Τυφλώνει τον άνθρωπο, αδελφοί μου. Μακριά από το φθόνο. Διατί τούτο το μύρον ου και πράθη 300 διναρίων και δόθη πτωχής, λοιπόν, και ντύνει μάλιστα, ντύνει τον φθόνο του, νομοτύπος τον καλύπτει. Έτσι και πολύ, έτσι ανθρωπάρεσκα, να αρέσει αυτό που θα πει στους άλλους. Βέβαια, για να πιάσει τόπο στις καρδιές τους. Ιωάννου 12:5. Σε αυτό του απάντησε ο στοργικός κύριος που ήταν καθοδόν να δώσει και τη ζωή του για τους φτωχούς. Τους πτωχούς γαρ πάντοτε έχετε με θεαυτόν, εμέ δε ου πάντοτε έχετε. Ιωάννου 12:8. Ακούστε λοιπόν τι θα σας πω. Εάν όλοι εσείς και όλοι εμείς είχαμε πάντα τον Χριστό μαζί μας, δεν θα υπήρχαν φτωχοί ανάμεσά μας. Εκείνοι οι οποίοι έχουν τον Χριστό μαζί τους, εκείνοι προσέφεραν στην Εκκλησία όλα αυτά που εσείς ονομάζετε λάμψη. Εκείνοι οι ίδιοι δίνουν τα μέγιστα στους φτωχούς. Η αγάπη προς τον ζωντανό Χριστό τους πρόχνει και στις δύο θυσίες. Στη θυσία προς την Εκκλησία τους και στη θυσία προς τα φτωχά αδέλφια τους. Ενώ εκείνοι που δεν έχουν τον Χριστό μαζί τους, δεν έχουν ούτε τους φτωχούς μαζί τους. Εκείνοι θα ήθελαν να πάρουν από την Εκκλησία και να δώσουν στους φτωχούς για να μην δίνουν τα δικά τους και για να μην τους ενοχλούν οι φτωχοί. Δηλαδή σου λέει να δώσει η Εκκλησία αυτά που έχει φτωχούς για να μην δίνω εγώ τα δικά μου. Πολύ έξυπνο αυτό που λέει ο Άγιος και πολύ οφθαλμοφανές βέβαια. Αυτός είναι ο βαθύτερος πειρασμός που κάνει αφθάδη περίπατο ανάμεσά μας με το προσωπείο της ευεργεσίας. Με το προσωπείο, το νομότυπο και ανθρωπάρισκο που κάλυψε ο Ιούδας το φθόνο του απέναντι στον Χριστό. Ειρήνη σε εσάς από τον Κύριο.
Επιστολή 177 σε κάποια κυρία για ανεξήγητα πάθη τα οποία ρωτάει. Παραπονιέστε για την κακή μοίρα της ανιψιάς σας. Είναι ανεξήγητα, λέτε, τα πάθη της για τα οποία και με ρωτάτε. Ο άντρας της, υπάλληλος, κόλλησε απέσια αρρώστια και πέθανε στο τρελοκομείο. Εκείνη κόλλησε από τον άντρα της και τώρα είναι και εκείνη σε ψυχιατρίο. Εσείς την πενεύετε ως καλή και τίμια γυναίκα και αναρωτιέστε πώς επέτρεψε ο παντογνώστης Θεός να γίνει αυτός ο γάμος, ώστε ένα αθώο πλάσμα να υποφέρει τόσο βαριά. Εάν είναι όντως η συγγενή σας καλή και τίμια και αθώα όπως πιστεύετε, τότε τα πάθη της συνέβησαν βέβαια χωρίς δική της προσωπική αμαρτία. Τότε πρέπει να αναζητήσετε την αιτία στην αμαρτία των γονιών της, αφού έχει λεχθεί για τον ύψιστο ότι αυτός επάγων ανομίας πατέρων επιτέκνα και επιτέκνα τέκνων επί τρίτην και τετάρτην γενεάν. Εξόδου 34:7. Έχουμε και την περίπτωση εκείνη την οποία ρωτάνε οι μαθητές τον Χριστό. Λοιπόν, αυτός αμάρτησε, λέει, οι γονείς του για να γεννηθεί τυφλός. Και εκεί απαντάει ο Χριστός, ούτε αυτός ούτε οι γονείς του. Αλλά εδώ βέβαια αναφέρεται σε άλλη περίπτωση ο Άγιος. Εσείς, ξέρω, θα αναρωτηθείτε γιατί να υποφέρουν τα παιδιά εξαιτίας της αμαρτίας των γονέων. Θα ρωτήσω κι εγώ εσάς, πώς θα φόβιζε ο Θεός αλλιώς τους ανθρώπους για να μην αμαρτάνουν, εάν δεν μετέφερε στα παιδιά την τιμωρία για την αμαρτία τους. Είναι καμιά φορά αυτό που λένε οι πατέρες μας, ότι όταν οι γονείς διαμαρτύρονται και γονγίζουν, μέγιστη αμαρτία, γονγισμός, κατά του Θεού, γιατί ας πούμε πήρε το παιδάκι τους. Έτσι, απαντάει ένας πατέρας, σύγχρονος νομίζω, ένας από τους νεοκαταταγέντες Αγίους μας, ότι όπως ακριβώς υπάρχει ο λύκος έξω από το μαντρί από πρόβατα και μια προβατίνα δεν καταλαβαίνει και είναι με το παιδάκι της έξω από το μαντρί και θα τη φάει ο λύκος, ο βοσκός της παίρνει το παιδάκι της, το βάζει μέσα στο μαντρί και εκείνη αναγκαστικά μπαίνει στο μαντρί για να μην χάσει το παιδάκι της. Έτσι γλιτώνει από το λύκο. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Θα ρωτήσω λοιπόν και εγώ εσάς, συνδέω με το προηγούμενο, πώς θα φόβιζε ο Θεός αλλιώς τους ανθρώπους για να μην αμαρτάνουν, εάν δεν μετέφερε στα παιδιά την τιμωρία για την αμαρτία τους. Στο λαό μας είναι στέρεη η πεποίθηση ότι για την αμαρτία των γονέων υποφέρουν και τα παιδιά. Όχι πάντοτε βέβαια. Γι' αυτό συχνά ακούγεται η προειδοποίηση σε εκείνον που θέλει να ψευδορκήσει ή να πράξει άλλο κακό. Πρόσεχε, έχεις παιδιά, γιατί βεβαίως ο Θεός τον συνετίζει μέσα από τα παιδιά. Αυτό το βιβλικό δίκαιο εξάλλου χρησιμοποιείται και στην απλή ανθρώπινη νομοθεσία, με την έννοια ότι και τα παιδιά χάνουν την περιουσία εξαιτίας του εγκλήματος του γονέα τους. Χάνουν ακόμα και ηθικά, χάνουν από την υπόλοιψή τους στην κοινωνία. Και μάλιστα όχι μόνον η γη, αλλά και τα εγγόνια και τα δυσέγγωνα. Εδώ πρόσφατα κάποιος αραβωνιάστηκε μια κοπέλα, αλλά όταν έμαθε πως ο πατέρας της κοπέλας ήταν στη φυλακή, ακύρωσε τον αραβώνα. Δεν πρέπει εξαιτίας αυτού να περπιζόμαστε. Δεν πρόκειται για τυφλή και αμετάκλητη μοίρα. Ο ελεήμων Θεός μπορεί να μην επιτρέψει να υποστεί τιμωρία το παιδί εξαιτίας των γονέων, εάν προκύψει αληθινή μετάνοια και αναζήτηση της συγχώρεσης. Η μητέρα του Αγίου Φανουρίου ήταν κακή γυναίκα. Αυτό όμως δεν στάθηκε ικανό να επηρεάσει τη ζωή του παιδιού της. Όχι μόνο δεν τον άγγιξε η τιμωρία, αλλά αυτός αγίασε. Ο Φανούριος, μαθαίνοντας από τις αμαρτίες της μητέρας του, προσευχόταν ασταμάτητα στο Θεό για εκείνη. Προσευχηθείτε κι εσείς στο Θεό για τους γονείς της συγγενούς σας. Όταν ο Θεός συγχωρήθηκε τους νεκρούς αμαρτωλούς, τότε η αμαρτία τους δεν φορτώνεται στην πλάτη των απογόνων τους. Σε αυτό έγκυται η σημασία των προσευχών για τους νεκρούς. Να συγχωρήσει ο Θεός σε αυτούς την αμαρτία και να μην περάσει αυτή στους απογόνους τους. Γι' αυτό καμιά φορά, ξέρετε, και η πνευματική λέμε σε εσάς, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης,
της μητέρας πρέπει το αντρόγυρο να προσέχει πάρα πολύ τη ζωή του, γιατί ήδη από τη στιγμή της συλλήψεως αρχίζει το παιδί και αναπτύσσεται και ψυχολογικά. Κάποια κυρία είχε πάει στον μεγάλο παιδαγωγό Πεσταλότση και του είπε ότι θέλει να του μιλήσει έτσι για ένα πρόβλημα που έχει η κόρη της. Τη ρωτάει λοιπόν ο μέγας παιδαγωγός, πόσο είναι τον η κόρη σας, κυρία μου, λέει 6 ετών. Είπαμε πάρα πολύ αργήσατε, της λέει. Πρέπει να ενδιαφέρεται για το παιδί σας από τη στιγμή που μείνατε έγκυος αυτό. Επομένως και για να εξηγήσουμε αυτό που λέει ο Άγιος παραπάνω, κάνω αυτό το σχολιασμό τώρα, ο τρόπος με τον οποίο ζουν οι γονείς, οι φιλονικίες τους, η έλλειψη εμπιστοσύνη μεταξύ τους, οι προστριβές που έχουν, τα θεάματα ακόμα που βλέπουν, έτσι, επηρεάζουν το πνευματικό DNA, έτσι, ας το πούμε, του παιδιού και εγγράφεται έτσι στο υποσυνείδητό του. Και βέβαια όλα αυτά τα κουβαλάει σαν κακή κληρονομιά, διότι όλοι είμαστε δεμένοι στο άρμα της αμαρτίας και της φθοράς από την πτώση μας και μετά. Και κλείνει ο Άγιος, ειρήνη σε εσάς και έλεος από το Θεό. Επιστολή 178 στον ανταποκριτή δίχως όνομα περί του Κύριου καταστρεπτικού δόγματος. Ποιος είσαι και τι είσαι δεν γράφεις. Ξέρετε, η ανωνυμία είναι ανευθυνότητα βέβαια στην κυριολεξία. Όπως υπογράφεις σαν άπιστος και καλός πατριώτης, μα συνδυάζονται αυτά. Λες πως υιοθετείς το βασικό δόγμα των άθεων μοσχοβητών για την ανυπαρξία της θεότητας, ενώ όλα τα άλλα που εκείνοι κηρύττουν τα απορρίπτεις και παραμένεις καλός πατριώτης. Ω άθλιοι άνθρωπε, ποιος σε παρέσυρε στο παγοδρόμιο όπου δεν υπάρχει κράτημα? Από πού θα πιαστείς για να επιστρέψεις στο ύψος από το οποίο γλίστρησες στην Άβυσσο? Έχασες την πίστη σου? Έκοψες το σκηνί που σε έδαινε με τον δημιουργό σου? Άπλωσες και τα δυο σου χέρια στο σατανά και πάλι νομίζεις ότι θα κρατηθείς όπου θέλεις εσύ? Οι άθεοι μοσχοβίτες είναι συνεπείς, ενώ εσύ δεν είσαι. Αποστατώντας από τον Θεό, εκείνοι αποτείναξαν και όλες τις άλλες αξίες έως τέλους. Και το γάμο και την πατρίδα και την ψυχή και τη συνείδηση και την ηθική. Ενώ εσύ, αφήνοντας τον Θεό, νομίζεις ότι θα κρατήσεις όλα τα άλλα. Εκείνοι είναι στον κακό δρόμο συνεπείς, ενώ εσύ ασυνεπείς. Δεν μπορείς να υιοθετήσεις το κύριο καταστρεπτικό δόγμα τους, από το οποίο προέρχεται όλη η υπόλοιπη καταστροφή σε όλα τα πεδία και προς όλες τις κατευθύνσεις, και να κρατηθείς σε ένα μέρος που θέλεις εσύ. Εάν δεν υπήρχε ο Θεός, όπως εκείνοι στην αφροσύνη τους ισχυρίζονται, τότε ο άνθρωπος θα ήταν ένα πλάσμα που τρέφεται για να πεθάνει. Είναι αυτό που έλεγε ο μακαριστός Άγιος Σιατίστης. Εάν δεν υπάρχει ο Θεός, είμαστε ένα σκουπίδι υποψήφιο, ο καθένας από μας. Και ο αγώνας μας σε αυτή τη ζωή γίνεται για το ποιος θα φάει περισσότερο σανό. Αυτό είναι το δεύτερο κύριο δόγμα τους. Να τραφούν όλοι οι άνθρωποι ίσα για την κοπή του θανάτου. Αφού πετώντας την πίστη στον παντοδύναμο Θεό, εκείνο παρέμεινε με την πίστη στον παντοδύναμο θάνατο. Να γνωρίζεις ότι όποιος χάνει τον Θεό από το νου και την καρδιά του, αισθάνεται ξαφνικά απολυμμένος από τα καθήκοντά του, απογυμνωμένος από όλες τις ελπίδες του, συσκοτισμένος στο νου και δηλητηριασμένος στην καρδιά. Η δολοφονία είναι τότε το ίδιο δικαιολογημένη όπως και η αυτοκτονία, ο γάμος είναι κωμωδία, η αγάπη προς τα παιδιά ανοησία, η αγάπη προς την πατρίδα ακόμα μεγαλύτερη ανοησία, η φιλία συνεταιρισμός. Αφού όλος ο κόσμος για αυτούς είναι η στάνη των ζώων χωρίς ποιμένα, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ποιος θα φάει πιο πολύ σανό, ενώ η ζωή τυχαία μούχλα στην πλάτη της γης. Πολύ ωραίες εκφράσεις. Όλα τούτα είναι συνεπή για εκείνον που έχει αποστατήσει από το Θεό. Ενώ εσύ, ο άθεος και καλός πατριώτης, προς τα πού κατευθύνεσαι? Αλίμονο, στη χώρα με τέτοιους πατριώτες και στο λαό που οι ηγέτες του έχουν σβησμένες λαμπάδες. Εν το εξολοθρεύεστε αμαρτωλούς όψη, λέει ο προφήτης. Ψαλμός 36-34. Μήπως δεν είδες έως τώρα?
Μήπως δεν άκουσες τι έπαθαν οι άθεοι άνθρωποι και οι άθεες μάζες ανθρώπων? Εάν αρχίσω να σου απαριθμώ τα ονόματά τους από τους παλιούς χρόνους έως σήμερα, θα χρειαστεί πολύ χρόνος και πολύ μελάνη. Θα συντρίψει ο ύψιστος τον άθεο στο μέλλον, όπως τον συνέτριβε και στο παρελθόν. Και το πτώμα, πέσιμο είναι το πτώμα εδώ, αυτής έστε ως σύντριμα αγγείου οστρακίνου, λέει ο μεγάλος Ισαΐας. Ισαΐας 30:14. Γι' αυτό πρόσεχε τη ζωή και το νου σου. Και αυτά τα δύο ο άνθρωπος μπορεί να τα προφυλάξει μόνο με τη βοήθεια του χορηγού της ζωής και του νου, δηλαδή του Χριστού. Ειρήνη σε σένα. Επιστολή 179 σε κάποιο δικηγόρο για το φόβο του Κάιν. Από ποιον φοβόταν ο Κάιν, ρωτάτε. Σας παραξενεύει που ο αδελφοκτόνος Κάιν φοβόταν μη τον σκοτώσει κάποιος, δεδομένου ότι τότε στον κόσμο δεν υπήρχε κανένας? Ήταν δύο αδελφοί, ο ένας σκότωσε τον άλλον και ο δολοφόνος έμεινε στη ζωή. Ποιος μπορούσε δηλαδή να τον σκοτώσει? Όμως, πριν απ' όλα θυμηθείτε, ήταν ζωντανοί οι γονείς τους, ο Αδάμ και η Εύα. Δεν μπορούσε ο πατέρας να πάρει εκδίκηση για το δίκαιο γιο του τον Άβελ? Μετά από αυτό γεννήθηκε για τον Αδάμ ο τρίτος τους γιος, ο Σιθ. Και ο Σιθ εγέννησε τον Ενός. Ο Ενός εγέννησε τον Καϊνάν. Ο Καϊνάν εγέννησε τον Μαλελεήλ. Και εγέννησεν Ιούς και Θυγατέρας, μεταξύ των οποίων εγέννησε τον Ιαρέδ, ο οποίος πάλι εγέννησε Ιούς και Θυγατέρας, μεταξύ των οποίων εγέννησε τον Ενόχ, ενώ ο Ενόχ εγέννησε τον Μαθουσάλα, και εγέννησεν Ιούς και Θυγατέρας και άλλους. Ο Μαθουσάλας εγέννησε τον Λάμεχ, και ο Λάμεχ γέννησε τον Νόε, και γέννησε Ιούς και Θυγατέρας και άλλους, όπως μας περιγράφει το πέμπτο κεφάλαιο της Γένεσης. Πώς λοιπόν δεν υπήρχε κάποιος για να σκοτώσει τον δολοφόνο Κάιν? Και πώς δεν είχε κάποιον να φοβάται? Και ο ίδιος ο Κάιν είχε απογόνους. Ο Κάιν εγέννησε τον Ενόχ. Εγεννήθη δε το Ενόχ Γαϊδάδ, και Γαϊδάδ εγέννησε τον Μαλελεήλ, και Μαλελεήλ εγέννησε τον Μαθουσάλα, και Μαθουσάλα εγέννησε τον Λάμεχ. Στο τέταρτο κεφάλαιο της Γένεσης. Οι γυναίκες εδώ δεν αναφέρονται παρά μόνο οι άνδρες ως φορείς της ζωής και ως αυτοί που καθορίζουν την κληρονομικότητα. Ενώ είναι αναμφίβολο ότι και ο Κάιν είχε πολλούς θηλυκούς απογόνους. Εκείνο τον καιρό οι άνθρωποι ζούσαν μερικές εκατοντάδες χρόνια. Η ηλικία τους τότε πλησίαζε την χιλιετία, όπως η δική μας τώρα την εκατονταετία. Ο Κάιν, ζώντας μερικές εκατοντάδες χρόνια, έφτασε να δει μια ολόκληρη φυλή, άντρες και γυναίκες, προερχόμενους από τον Σιθ και από τον ίδιον. Υπήρχε λοιπόν κάποιος να σκοτώσει τον Κάιν, και ο Κάιν είχε από εκείνον να φοβάται για τη ζωή του. Από κάποιον. Αλλά ο Δημιουργός δεν επέτρεψε σε κανέναν να σκοτώσει τον Κάιν.
και σαν τιμωρία του φόρτωσε πάνω του τον φόβο της ενδεχόμενης δολοφονίας του από τον καθένα και όλα αυτά για εκατοντάδες χρόνια. Αυτή η μόνιμη φοβία που τον έκανε και τρέκλιζε μάλιστα τον Κάιν ήταν από το Θεό παιδευτική μάστιγα για να θυμάται έτσι και την πτώση του αλλά και να υπάρχει και ενδεχόμενη μετάνοια. Γιατί μέσα από αυτά ο Θεός κατεργαζότανε και τη σωτηρία του Κάιν. Είναι σαφές όμως για ποιο λόγο ο Θεός δεν επέτρεψε να σκοτώσουν τον Κάιν. Αυτή βέβαια, ο τρεκλισμός και ο φόβος, η φοβία, ήταν η δίκαιη τιμωρία για την πρώτη αδελφοκτονία και η ξεκάθαρη προειδοποίηση στους αδελφοκτόνους όλων των εποχών. Είναι σαφές όμως για ποιο λόγο ο Θεός δεν επέτρεψε να σκοτώσουν τον Κάιν, ξαναλέμε. Εκείνη την εποχή δεν έγραφαν ώστε το έγκλημα του Κάιν να καταγραφεί και να διασωθεί για τις επόμενες γενναίες. Δεν υπήρχε γραφή. Έπρεπε λοιπόν να ζήσει ο Κάιν εκατοντάδες χρόνια έως να μεγαλώσουν καινούργιες γενιές και ο ίδιος προσωπικά να είναι μπροστά τους μάρτυρες του εγκλήματός του και της τιμωρίας αυτής της φοβίας και του τρεκλίσματος που είπαμε για το έγκλημά του. Εσείς όμως είστε για έπαινο που μαζί με τις συνηθισμένες δουλειές ασχολείστε και με την ανάγνωση της Αγίας Γραφής αυτού του βιβλίου της ζωής όπου είναι σαφώς ζωγραφισμένοι οι δρόμοι της δικαιοσύνης και της αδικίας, της σωτηρίας και της καταστροφής. Όσοι περιφρονούν αυτή τη βίβλο περιφρονούν τη ζωή τους. Ειρήνη σε εσάς και σωτηρία από τον Κύριο. Επιστολή 180 προς μία ευσεβή ψυχή για τη σημαντικότερη άσκηση. Εσύ κατάλαβες την πίστη ως άσκηση και ορθά το κατάλαβες. Οι ασκήσεις σου έως τώρα αναφέρονταν στην νηστεία, την προσευχή και την ελεημοσύνη. Και τούτο είναι ορθό και τα τρία είναι μεγίστης σημασίας. Η νηστεία, η προσευχή και η ελεημοσύνη είναι η πρακτική έκφραση της πίστης, της ελπίδας και της αγάπης. Μέσω αυτών όλων και μέσω της εφαρμογής των εντολών του Χριστού δείχνεις πως παραδίδεσαι στη βούληση του Θεού. Η ολοκληρωτική μας παράδοση στη βούληση του Θεού αποτελεί την πεμπτουσία όλων των πραξεών μας και των κόπων για την πίστη αλλά και όλων των σκέψεων και αισθημάτων και ενεργειών μας με μια λέξη ολόκληρη της ζωής μας. Ότι καταβέβηκα εκ του ουρανού ούχι να ποιώ το θέλημα το αιμών αλλά το θέλημα του πεμψαντός με
είπε ο Χριστός, Ιωάννου 6:38. Και λίγο πριν τα πάθη του, μέσα σε αιματωμένο υδρότα, απευθύνεται στον πατέρα λέγοντας, «Πλην μη το θέλημά μου, αλλά το σόν γινέσθω». Λουκά 22:42. Υπάρχουν πολλοί βαπτισμένοι άνθρωποι που προσπαθούν να εκπληρώσουν τον νόμο του Θεού, όμως παρόλα αυτά δεν είναι εντελώς παραδομένοι στη θέληση του Θεού. Όταν έρχονται πάθη και δυσκολίες, εκείνοι γκρινιάζουν στον Δημιουργό τους. Έτσι φανερώνουν πως δεν έχουν παραδοθεί στο Θεό τους, δηλαδή δεν πιστεύουν, δεν τον εμπιστεύονται, και ότι όλη η πίστη τους είναι ρηχή και όλα τα έργα της πίστης υπολογισμένα με τον ανθρώπινο υπολογισμό. Γι' αυτό εσύ να γνωρίζεις ότι η άσκηση στο να παραδίδεσαι στη βούληση του Θεού είναι το πιο σημαντικό, πιο πολύ από όλες τις ασκήσεις στην πίστη. Ποια η άσκηση, το ξαναλέμε, στο να παραδίδεσαι στη βούληση του Θεού. Είναι αυτό που λέμε, γεννηθείτε το θέλημά σου. Γιατί πολλές φορές και νηστεύουμε και αγρυπνούμε και προσευχόμαστε και κοινωνάμε και εξομολογούμαστε. Όλα αυτά όμως τα κάνουμε με έναν ψυχαναγκαστικό και υπολογιστικό, αν θέλετε, τρόπο. Μάλλον υπολογιστικό και για τούτο ψυχαναγκαστικό. Γιατί όταν υπολογίζεις κάτι, ψυχαναγκάζεσαι να κάνεις αυτό που δεν είναι στη φύση σου, δηλαδή αυτό το υποκριτικό όλο το που στείνεις, ας πούμε, το θέατρο. Και με μια επένδυση πνευματικότητας, λοιπόν, γιατί θες να γίνει το δικό σου θέλημα. Γεννηθεί το θέλημά μου, λες, μέσα από όλα αυτά. Και εδώ μας ξεσκεπάζει ο Άγιος και μας λέει ότι αιτία όλων αυτών των κακοδαιμονιών μας είναι το ότι δεν εμπιστευόμαστε το Θεό. Γιατί αν τον εμπιστευόμαστε, λέμε γεννηθεί το θέλημά σου και το εννοούμε. Γι' αυτό εσύ να γνωρίζεις ότι η άσκηση στο να παραδίδεσαι στη βούληση του Θεού είναι το πιο σημαντικό, πιο πολύ από όλες τις ασκήσεις στην πίστη. Στην αρχή κάθε καινούργιας μέρας πες «Ας γίνει το θέλημά σου, Πατέρα». Και πάλι το ίδιο όταν έρχεται μια καινούργια νύχτα, «Ας γίνει το θέλημά σου, Πατέρα». Ξεκινώντας για δουλειά και γυρίζοντας από τη δουλειά, πάλι το ίδιο, «Ας γίνει το θέλημά σου, Πατέρα». Και όταν είσαι υγιής και όταν πέφτεις στην κλίνη και όταν λαμβάνεις και όταν χάνεις, πάλι, «Ας γίνει το θέλημά σου, Πατέρα». Τελικά, όταν φτάσει η αναπόφευκτη για όλους μας ώρα και για σένα και συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο τον άγγελο του θανάτου, πες με θάρρος, «Ας γίνει το θέλημά σου, Πατέρα μου και Θεέ μου». Ειρήνη σε σένα από τον Κύριο. Η ζωή δίχως Θεό δεν αντέχεται. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Συσανίου και Σιατής της. Μεγάλη συναυλία κατά της φτώχειας από την Ιερά Μητρόπολη Πειραιός. Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου, στις